προς την αρχή κατά της διαφθοράς, για να διερευνηθεί στην ουσία ο ίδιος στην βάση των όσων γράφει στα βιβλία του Μακάριος Δουσιώτης. Μιχάλη, εγώ νομίζω ότι είναι μια καλή υπό τα δεδομένα εξέλιξη συγκεκριμένη το να διερευνηθούν από μια ανεξάρτητη αρχή οι ισχυρισμοί οι οποίοι περιλαμβάνονται στα τελευταία βιβλία του δημοσιογράφου και συγγραφέα Μακάριου Δρουσώτη και αφορούν και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και η αλήθεια είναι ότι είναι σοβαρότατοι οι ισχυρισμοί και καθίστανται ακόμη σοβαρότεροι επειδή προέρχονται από ένα πρώην συνεργάτη του Προέδρου, τον οποίο ο κύριος Αναστασιάδης συμβουλεύεται χρόνια πριν εκλεγεί και τον πήρε όταν εξελέγει μαζί του και στο Προεδρικό Μέγαρο. Ήταν αυτό που λέμε εκ των απορρίτων του Προέδρου. Συνεπώς αυτά που γράφει, πλήστα των οποίων έχουν και παραπομπές σε έγγραφα, ημερομηνίες κλπ., δεν μπορούν να παραμένουν υπομορφή βαριά σκιάς, όχι μόνο πάνω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και πάνω από όλο το πολιτικό σύστημα. Συνεπώς, ορθώς έπραξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που κάλεσε τον Επίτροπο Διαφάνειας να διερευνήσει αυτεπάγγελτα και κατά προτεραιότητα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Το θέμα είναι πότε θα γίνει όλο αυτό, Σωτήρη. Ορθώς έπραξε υπό την έννοια ότι αυτός ο νεοσύστατος θεσμός ακόμη να βάλει επίσημα μπρος. Εκκρεμούν κανονισμοί, στελέχωση και άλλα. Και το κατά προτεραιότητα που ζήτησε ο Πρόεδρος δεν ξέρω αν μπορεί να ισχύσει με δεδομένο ότι υπάρχουν και άλλες καταγγελίες. Αλλά εγώ, Μιχάλη, θα ήθελα να επισημάνω και κάτι άλλο. Το πρώτο από τα τρία βιβλία του Μακάριου Δρουσιώτη, υπό τον τίτλο «Η Συμμορία», έχει κυκλοφορήσει εδώ και δύο χρόνια και στο οποίο υπάρχουν εξίσου σοβαρότατοι ισχυρισμοί και για το κούρεμα καταθέσεων και για την εταιρεία Focus και τις χρηματοδοτήσεις πολιτικών κομμάτων. Συνεπώς, έπρεπε να γίνει κάτι πολύ νωρίτερα. Αλλά και εδώ ισχύει το κάλλιο αργά παρά ποτέ, παρόλο που πολλές φορές τέτοιου είδους διερευνήσεις χάνονται στη διαδρομή. Και αυτά που ανέφερε, Σωτήρη, αφορούν και άλλα πολιτικά πρόσωπα και κόμματα, έτσι. Όχι μόνο τον Πρόεδρο και τους συνεργάτες του. Λοιπόν, θα δούμε τις εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Υπάρχει όμως, όπως ακούσαμε και προηγουμένως στα ρεπορτάζ, και το εξίσου σοβαρό ζήτημα των φυλακών, για το οποίο ο Πρόεδρος σας συγκαλεί αύριο σύσκεψη στο Προεδρικό. Το απόγευμα στις ΕΧΜΕΣ φιλοξένησες και την αναλυτική. Εξίσου σοβαρό, Μιχάλη, και άκρος ανησυχητικό. Γιατί το τονίζεις και το ανησυχητικό σου? Διότι αποδεικνύεται ένα θεσμικό μπουρδούκλωμα. Ένα θεσμικό αδιέξοδο. Ο Γενικός Αγγελέας της Δημοκρατίας είναι από τις ελάχιστες φορές που επικρίνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Ότι περίπου υπερεύει των εξωσιών του ή ότι τηρεί δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ασφαλώς με αφορμή την δήλωση της περασμένης Παρασκευής για τις φυλακές. Mm-hmm. Αλλά εγώ, Μιχάλη, θα ήθελα να προσθέσω και την εξίσου σοβαρή νέα παράμετρο, όπου ο Γενικός Ελεκτής της Κυπριακής Δημοκρατίας καταγγέλει τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σε όργανα εκτός Κύπρου και συγκεκριμένα στην ΓΡΕΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης για διπλό ρόλο. Μόνο ως θεσμικό αδιέξοδο μπορούν να χαρακτηριστούν όλα αυτά. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε. Μια επίθεση.